Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας υψώνει σήμερα τη δική της φωνή στο πλάι του αντιπολεμικού κινήματος, στο πλάι του εργατικού και των ελεηστικού κινήματος, ενάντια στο βάθεμα της εμπλοκής της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς, κυρίως μέσω του δικτύου των Αμερικανονατοϊκών βάσεων και υποδομών στη χώρα μας. Και οι τελευταίες εξελίξεις αποδεικνύουν περίτρανα ότι το μεγαλύτερο παραμύθι που μας λένε είναι ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας για το λαό μας. Και με αυτό το παραμύθι θέλουν να μας κρατήσουν φοβισμένους και υποταγμένους. Γι' αυτό μας το λένε. Εμείς ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν είναι παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας, αλλά αντίθετα μετατρέπει το λαό μας σε στόχο πάνω στην κλιμάκωση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τις πηγές και τους δρόμους της ενέργειας. Απαιτούμε λοιπόν από την κυβέρνηση να μην συμμετέχει η χώρα μας στα νατοϊκά εγκλήματα που σπέρνουν τον πόλεμο και την προσφυγιά σε ολόκληρη την περιοχή. Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα. Οι κυβερνήσεις, η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η χθεσινή του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνες για τη συμμετοχή με υποδομές, με εξοπλισμό, με δυνάμεις στα επιχειρησιακά στρατιωτικά σχέδια του ΝΑΤΟ, δηλαδή των μακελάριδων των λαών. Για να εξασφαλίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι συμμετοχή στα σχέδια εκμετάλλευσης των πηγών και των δρόμων της ενέργειας, παρέχουν απλόχερη στήριξη στα βρώμικα σχέδια των ΗΠΑ. Υπάρχει λόγος λοιπόν που υπάρχει αυτή η στήριξη σήμερα στα βρώμικα νατοϊκά σχέδια. Γι' αυτό και οι κυβερνήσεις που στηρίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα συμφέροντά τους έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα. Δίνουν γη και είδωρ στους φωνιάδες των λαών και δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες από τα ματωμένα πλεονάσματα. Γι' αυτό και αναβαθμίζουν συνεχώς τις στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις τους με το κράτος δολοφόνο, το κράτος του Ισραήλ, που εδώ και δεκαετίες συνεχίζει την κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών και δολοφονεί και τρομοκρατεί το λαό της Παλαιστίνης. Οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου δεν έχουμε κανένα συμφέρον από τους πολέμους που σχεδιάζουν τα μονοπόλια και υλοποιούν οι κυβερνήσεις που τα εξυπηρετούν. Μέσω βέβαια της συμμετοχής τους στους ματωμένους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παλεύουμε για να μην αφήσουμε να χυθεί το αίμα μας και το αίμα των παιδιών μας για τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου τμήματος των βιομηχάνων, του ενός ή του άλλου τμήματος των εφοπλιστών, του ενός ή του άλλου τμήματος των τραπεζιτών, που τα εξυπηρετούν το ένα ή το άλλο κράτος, η ομάδα κρατών, η ομάδα ή διεθνείς οργανισμοί. Η υπεράσπιση της πατρίδας για την ΟΓΕ δεν είναι μόνο η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας που είναι αδιαφυσβήτητη για μας. Συνδέεται άρρηκτα με την πάλη για τον απεγκλωβισμό από τα υπεριαλιστικά σχέδια και από τις υπεριαλιστικές ενώσεις όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθυνόμαστε λοιπόν στις γυναίκες, ιδιαίτερα στις μανάδες που αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις και τα ενδεχόμενα. Αφού γκραζόμαστε τις έγνοιες τους, σήμερα δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να δυναμώσουμε την πάλη μας, να κηρύξουμε το δικό μας πόλεμο σε αυτούς που σπέρνουν την εκμετάλλευση, την καταπίεση, τον πόλεμο και την προσφυγιά. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος για να ζήσουν τα παιδιά μας τη ζωή που τους αξίζει.